Φίλοι και φίλες στο Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Στο Άμπολα Sport με τον Τάσο Ζαφυρίου, είμαστε στην προπόνηση της Εθνικής Ομάδας Κορασίδων. Είναι σήμερα η δεύτερη ημέρα προπόνησης και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την ομοσπονδιακή προπονήτρια, την κυρία Κατερίνα Φαλίδα. Κυρία Φαλίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, αρχικά... Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ και βοηθάτε το χώρο του ποδοσφαιρικού να προβληθεί και είστε και κοντά σε αυτή τη ομάδα. Ωραία. Και να πούμε έτσι και καλή ποδοσφαιρική χρονιά, έτσι να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα και να ολοκληρωθούν κανονικά. Έτσι. Υγεία. Και καλή σεζόν και υγεία σε όλες τις ομάδες και στις αθλητρίες. Ωραία. Κυρία Φαλίδα, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα έτσι, προπόνησης. Ναι. Είστε ευχαριστημένοι έτσι, και από το προηγούμενο διάστημα, από το προηγούμενο τριήμερο που είχε γίνει. Σίγουρα μπορώ να πω ότι τα κορίτσια δείχνουν μια εικόνα έτσι, προσαρμογής σε σχέση με όλα αυτά που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Ξέρουμε ότι υπήρξε το μεγάλο αυτό κενό λόγω κορονοϊού και η αγωνιστική απραξία που μας επηρέασε και ακόμη φαίνεται πόσο επηρεασμένα είναι τα κορίτσια. Παρ' όλα αυτά ήμασταν κοντά και όλο το καλοκαίρι, όλο αυτό το διάστημα με ατομικά προγράμματα και με συνεχή επαφή με τις αθλήτριες. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η επαφή με τα κορίτσια κατά τη διάρκεια αυτού του καλοκαιριού. Τα κορίτσια ήρθαν, είναι αρκετά προετοιμασμένα αν αναλογιστούμε και την αποχή του COVID αλλά και την μεταβατική περίοδο που διανύουμε του καλοκαιριού. Είμαι αρκετά ικανοποιημένη, νομίζω ότι τώρα που θα ενσωματωθούν και με τις ομάδες τους προετοιμασίες που θα ξεκινήσουν, η εικόνα που θα έχουμε τον άλλο μήνα θα είναι ακόμη καλύτερη. Έχετε κατασταλάξει έτσι στην τελική εικοσάδα ή ακόμα έτσι είστε... Όχι, δεν έχουμε κατασταλάξει και εγώ και οι συνεργάτες μου συνέχεια δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Προσπαθούμε να δούμε ποια κορίτσια είναι έτσι πιο έτοιμα και, είχαν, και τα κορίτσια που είχαν τουλάχιστον αγωνιστικό ρυθμό πέρσι, έστω αυτές τις 10 αγωνιστικές που παίχτηκαν στην Α κατηγορία. Υπάρχει μια λίστα με αρκετά κορίτσια που θέλουμε να μεγαλώσει και θέλουμε να μπουν και άλλα κορίτσια σε αυτή τη λίστα. Και σίγουρα η τελική κοσάδα θα δεν έχει αποφασιστεί και θα είναι μια δύσκολη επιλογή, μπορώ να πω. Γιατί τα κορίτσια προσπαθούν, δείχνουν μέρα με τη μέρα ένα νέο πρόσωπο και αυτό είναι ευχάριστο, ευχάριστο πονοκέφαλο για μας. Ωραία. Κυρία Φαλίδα, έτσι να μου αναφέρετε και όλο το team έτσι, που είστε στην Εθνική Ομάδα Κορασίδων, έτσι, οι συνεργάτες σας. Αυτή τη στιγμή έτσι, βρισκόμαστε εδώ, είμαι εγώ σαν επικεφαλής, σαν προπονήτρια της ομάδας. Εδώ και 2,5 χρόνια ο κ. Παπακώστας που είναι ο συνεργάτης μου, ο άμεσος συνεργάτης μου, ο βοηθός προπονητή, ο κ. Μπατσίλας, ο Δημήτρης που είναι ο γυμναστής, ο προπονητής της κατάστασης, κυρία Ελένη Πελετίδου, προπονητήρα τερματοφυλάκων, το ιατρικό μας team φυσικά, κυρία Καραβασίλη που είναι χρόνια σε εθνικές ομάδες γιατρός μας, ένα νέο μέλος ξεραπέστριά μας η Μαρία Ανδριοπούλου, και φυσικά ο υπεύθυνος σηματισμού, ο κύριος Γιάννης Παπαδημητρίου. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον team manager της ομάδας, τον κύριο Αποστόλη Μάτζιο, που είναι έτσι, ο υπεύθυνος της εύρυθμης λειτουργίας όλων των εθνικών ομάδων γυναικείων. Φυσικά επικεφαλής πάνω από όλους μας είναι ο τεχνικός μας διευθυντής, ο κύριος Κωνσταντινίδης, που έχει και τον πρώτο λόγο στο να γίνεται πραγματικότητα όλα αυτά που εμείς θέλουμε για τις ομάδες μας. Και νομίζω ότι υπάρχει μια άψογη συνεργασία και ο προγραμματισμός που έχει γίνει φέτος είναι και λόγω του COVID, των δυσκολιών του COVID, νομίζω ότι είναι εξαιρετικός από την πλευρά του. Ωραία. Και το αγωνιστικό καλεντάρι έτσι... Ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις δηλαδή της Εθνικής Ομάδας Κορασίδων, οι αγωνιστικές που είχαμε και έχουμε τώρα. Έχουμε τον άλλο μήνα προγραμματισμένα 2 φιλικά εδώ στην Αθήνα και επίσης έχουμε το τουρνουά μας τον Οκτώβριο εδώ στην Ελλάδα σε ένα δύσκολο όμιλο γιατί βρισκόμαστε στην πρώτη λίγκα της UEFA όπου έχουμε να ανταγωνιστούμε με κάποιες από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Να μου αναφέρετε και τα φιλικά, κυρία Φαλίδα. Ναι, είναι με την Εθνική Ομάδα της Πολωνίας στις 19 και στις 21 Σεπτεμβρίου εδώ στην Αθήνα. Ωραία, έτσι και τη γνώμη σας για το επίπεδο του ποδοσφαίρου γυναικών. Έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια έτσι, σε σχέση με τη δική σας εποχή όταν εσείς αγωνιζόσασταν. Σίγουρα έχει ανέβει. Υπάρχουν τομείς που έχει γίνει σημαντική πρόοδος, υπάρχουν και τομείς που έχουν μείνει στάσιμοι.
Θεωρώ όμως ότι υπάρχει πολύ ταλέντο όσον αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό των παιχτριών. Όλο και περισσότερα νέα κορίτσια μπαίνουν στο χώρο και αυτό είναι θετικό. Βλέπουμε και ομάδες δημιουργούν γυναικεία τμήματα, ΠΑΕ, μεγάλες ΠΑΕ. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα, θεωρώ, για την μελλοντική ανάπτυξη του αθλήματος. Ωραία. Κύριε Φαλίδα, κλείνοντας έτσι τη δική σας ευχή, το δικό σας μήνυμα έτσι, και εν ώψη της καινούργιας ποδοσφαιρικής χρονιάς. Η δική μου ευχή είναι να κυλήσουν όλα ομαλά, ο COVID να αποτελεί παρελθόν πλέον και στις ζωές μας και στην αθλητική μας καθημερινότητα. Να αποκτήσουν τα κορίτσια μας τα καθημερινότητα ποδοσφαιρική με τα σωματεία, να έχουν υγεία, να έχουν μια καλή σεζόν και πάνω απ' όλα να έχουν στόχους και όνειρα και να βλέπουν τον εαυτό τους και μελλοντικά μέσα στο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σημαντικό τα νέα κορίτσια να αποκτούν κίνητρα και να ασχολούνται όχι μόνο αγωνιστικά με το ποδόσφαιρο, αλλά γιατί όχι να βλέπουν τον εαυτό τους και επαγγελματικά μέσα στο χώρο που αγαπάνε και υπηρετούν. Ωραία. Και κλείνοντας, κύριε Φαλίδα, μια που είστε και ομοσπονδιακή προπονήτη, έτσι, τι θα θέλατε να πείτε στα κορίτσια έτσι, που διστάζουν να έρθουν να μπουν στο χώρο του ποδοσφαίρου, να παίξουν ποδόσφαιρο. Τι θα τους λέγατε, τι θα λέγατε στα κορίτσια, κυρία Φαλίδα? Θα έλεγα ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα πανέμορφο άθλημα. Είναι χαρά, δίνει χαρά. Θα τους βοηθήσει όχι μόνο να έχουν καλή φυσική κατάσταση, αλλά θα τους βοηθήσει να γνωρίσουν και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, να αποκτήσουν φίλους, φίλες, να αποκτήσουν εμπειρίες που ενδεχομένως να μην είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν αν δεν ασχολούνται με τον χώρο του ποδοσφαίρου. Φυσικά το ποδόσφαιρο, όπως είπαμε, μεγαλώνει και διασπείρεται παντού στην Ελλάδα, δίνει ευκαιρίες στις γυναίκες να έρθουν κοντά στο ποδόσφαιρο, να το γνωρίσουν και γιατί όχι να φτάσουν και στις εθνικές ομάδες, στα εθνικά κλιμάκια, που είναι νομίζω ο στόχος κάθε νεαρής κοπέλας και αθλήτριας στο να εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα της χώρας της. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.